guys. Κοντρόλ μπάσκετ, οργανωμένες άμυνες και οι δύο ομάδες έχουν προτιμήσει τελικά τη ζώνη. Μια μάχη θα έλεγα για Τζόγλου Τζούροβιτς. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα βγει νικητής. Από πλευρά ΣΑΕΚ η δημορφία ότι ο White έχει ήδη 4 φάουλ από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Γενικά και οι δύο ομάδες είναι πολύ άστοχες. Εδώ βλέπετε το White να επιχειρεί τρίποντο, θα στοχίσει. Προηγουμένως είχε στοχίσει σε τρίποντο. Θα κλέψει την μπάλα ο Αμερικάνος. Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι χρωματισμένο κυρίως από την φοβερή παρουσία του κόσμου του Άρη για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο και κάτι, 1,5 χρόνο περίπου. Το γήπεδο είναι γεμάτο σήμερα, γύρω στις 4.500 και πλέον φίλαθλοι. Έχουν έρθει μετά την πρόκληση του Άρη στο κύπελλο Ευρώπης με ανεβασμένο την αισιοδοξία να συμπεριφερθούν στην ομάδα στη μάχη του προαθλήματος. Μασλανινός για τον Άρη. Μασλανινός που στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου είχε πετύχει ένα καθοριστικό τρίποντο που βοήθησε να φύγει ο Άρης στο σκορ. Πετσάρσκι ένα κάρφωμα. Πετσάρσκι που είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη σήμερα. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 12 πόντους, αλλά έχει καθαρίσει όλα τα rebound. Αλεξάνδριο λοιπόν, το σκορ είναι 55-52, μείωσε η ΑΕΚ. Ο White βρήκε διαδρόμους, έχει σκοράρει, έχει πετύχει 6 διαδοχικούς πόντους. Γίνονται μεγάλες μάχες κάτω από τα δύο καλάθια. Ένα παιχνίδι πολύ ζωντανό, πολύ πάθος, πολύ πείσμα, πολύ φανατισμός. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει. 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 55-52 και ο White σου 3 πόντων. Δεν θα βρει το στόχο ο Αμερικάνος κάτω από την πίεση του Χίγκινς. Ραντούλοβιτς για τον Άρη. Ραντούλοβιτς που δεν έχει φανεί σήμερα. Χίγκινς. Ραντούλοβιτς σου 3 πόντων αστοχή. Θα έρθει ο Αγγελίδης, θα κερδίσει φάουλ από τον Κουντουράκη. Θα λέγαμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν πρόβλημα σκοραρίσματος από την περιφέρεια κυρίως. Μεγάλη αστοχία, νευρικότητα, ίσως η σοβαρότητα του παιχνιδιού έχει φέρει πολύ άγχος. Ο Βλάντο Τζούροβιτς κάνει συνεχές αλλαγές. Το ίδιο τον ακολουθεί και ο Στίβ Γιατζόγλου. Οι άμυνες αλλάζουν συχνά, είναι με προσαρμογή, πότε ζώνη, πότε man to man. Μια και έχουν αποκλειστικό σκοπό πώς θα εκμηδενήσουν τα τούτο δύο ομάδων, το Ραντούλοβιτς και το White. Ο Τίνος Αγγελίδης θα ευστοχίσει τις δύο βολές. Είναι οι πρώτοι δύο πόντοι του Τίνου Αγγελίδη, 57-52, 5 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του αγώνα. Να πούμε ότι από πλευρά ΣΑΕΚ υπάρχει έντονη παρουσία 200 και πλέον οπαντών της ομάδος του Δικεφάλου της Αθήνας. Και γενικά υπάρχει ένας φανατισμός μέσα στο γήπεδο, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια δεν έχουν συμβεί καθόλου παρατράγουδα και αυτό είναι το πιο ευχάριστο σημείο αναφοράς. Επαναλαμβάνω το σκορ, 57-52 μπροστά ο Άρης, 4 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με σκόρερς για τον Άρη. Πετσάρσκι 14 μέχρι στιγμής, Αγγελίδης 2, Βουρτζούμης 8, Χίγκινς 11, έχει πετύχει ένα τρίποντο, Ραντούλοβιτς 6, 2 τρίποντα, Μασλαρινός 12 με 2 τρίποντα. Αυτά λοιπόν. Να λοιπόν που θα κερδίσει το φάουλ ο Ραντούλοβιτς εδώ στο Αλεξάνδριο. Κυριολεκτικά το σκορ έχει διαμορφωθεί σε 65-60 υπέρ του Άρη καθοριστικά. 9 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος και δικαίωμα για μία σημεία βολές στο Ραντούλοβιτς. Πρέπει να πούμε ότι στη διαμόρφωση αποφασιστικά του σκορ έπαιξε ο Χίγκινς που πέτυχε 2 αποφασιστικά συνεχόμενα καλάθια και θα λέγαμε βοήθησε τον Άρη να ξεφύγει αποφασιστικά στο σκορ. Και εδώ τώρα απομένουν 6 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα να λήξει το παιχνίδι. Παπασαράντου θα κάνει το τρίποντο
θα ευστοχίσει 65-63 και σε αυτό το σημείο το παιχνίδι θα λήξει. Νικητής ο Άρης, έστρο και με τρόπο θα λέγαμε γκρανγκινιό, πολύ δύσκολο. Ο Άρης είναι ο νικητής της συνάντησης Άρης ΑΕΚ 65-63. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ από το Παλέτες Σπορ.